ανάδειξε το μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Βλάμο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αναπληρωτή καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Πρόκειται μια σειρά συνεντεύξεων που γίνεται σε συνεργασία με τη Science View, η οποία είναι ένας οργανισμός για την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων. Συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια και διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα. Τέτοιου είδους θεματολογία λοιπόν θα έχουμε συχνά στην εκπομπή. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η δική σας, όπου θα μας μιλήσετε για το εργαστήριο, έτσι, το οποίο είναι ένα πρωτοποριακό εργαστήριο και εστιάζει στις νευρολογικές διαταραχές και τη συσχέτισή τους με τις υποκυταρικές μετρήσεις βιοενέργειας. Σωστά? Ναι. Μιλήστε μας λίγο για το εργαστήριο αυτό. Κοιτάξτε, το εργαστήριο είναι εργαστήριο βιοπληροφορικής και ανθρώπινης ηλεκτροφυσιολογίας. Σαν σύσταση και δημιουργία θεωρούμε ότι είναι από τα μοναδικά εργαστήρια σίγουρα στην Ευρώπη και ίσως και στον κόσμο. Για πρώτη φορά εγκαινιάστηκε πέρυσι, τον Απρίλιο, στα πλαίσια ενός μεγάλου παγκόσμιου συνεδρίου του Genedis που είχαμε διοργανώσει. Και βασική στόχη του εργαστηρίου είναι οι μελέτες πάνω στην ανθρώπινη ηλεκτροφυσιολογία, ειδικότερα μετρήσεις σε υποκυταρικά συστήματα ή σε μυτοχονδριακές συγχωνεύσεις, που οδηγούν τελικά σαν τελικό αποτέλεσμα, για να μην σας φορτώνω με το επιστημονικό κομμάτι, σε πρακτικές εφαρμογές στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Νευροεκφυλιστικές ασθένειες που είναι πολύ γνωστές είναι το Alzheimer, το Parkinson, το Huntington, το Sarcoma Retooth και το AFL. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτή για το εργαστήριο? Υπήρχε δηλαδή μια ανάγκη και όθησε σε αυτή? Βασικά δεν ήταν ιδέα, ήταν μια ερευνητική προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2005 και άρχισε να φέρνει πλέον αποτελέσματα το 2011, που ήταν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία σαν δημοσιεύσεις, σαν ερευνητικές δημοσιεύσεις, απέκτησαν πολύ μεγάλη αναγνωσιμότητα. Δηλαδή κάποια στιγμή το καλοκαίρι του 2011 είχαμε 2,5 εκατομμύρια αναγνωσιμότητα στο PubMed, και αυτό πλέον έφερε σαν αποτέλεσμα το ενδιαφέρον πάνω στα αποτελέσματα του εργαστηρίου. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων δεν έμεινε ασυγκίνητη σε αυτά τα αποτελέσματα και μας χρηματοδότησε ένα εργαστήριο περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι πραγματικότητα πλέον. Δηλαδή ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι του 2011 και ολοκληρώθηκε το 2013, και τώρα πλέον είμαστε σε ευχάριστη θέση να έχουμε παγκόσμιες συνεργασίες με βάση αυτό το εργαστήριο. Και σιγά σιγά αυτά τα πράγματα, αποτελέσματα που είχαμε στην αρχή σε χαρτί, τώρα γίνονται πραγματικές μετρήσεις και τα βλέπουμε και πάνε πλέον να εφαρμοστούν σε ασθενείς όλο τον κόσμο. Μιλήστε μας για διάφορες συνεργασίες του εργαστηρίου. Τι έχει επιτευχθεί ως σήμερα? Κοιτάξτε, εμείς στις 10 Φεβρουαρίου κάναμε μαζί με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων μια ημερίδα καλής πρακτικής με παρουσίαση του εργαστηρίου και ανακοινώσαμε πλέον με όλους τους φορείς συγκεκριμένες συνεργασίες. Δηλαδή στην Ελλάδα προχωρήσαμε στη δημιουργία μονάδας ημερήσιας νοσηλείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Ένα Early Diagnostic Center που θα γίνει στο Λονδίνο. Ένα ερευνητικό κέντρο πάλι σε συνεργασία του εργαστηρίου με το Wilfrid Laurier University στο Οντάριο στον Καναδά σε σχέση με Human Aging. Και τώρα προχωράμε πλέον και σε κλινικές μελέτες, δηλαδή σε κλινικές δοκιμές με φαρμακευτικές εταιρείες, για να μπορέσουμε να έχουμε εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην πρόγνωση, στη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθενειών? Στην πρόγνωση σε επίπεδο μηχανισμού είμαστε αρκετά, έχουμε προχωρήσει αρκετά, ειδικά στο Αλτσχάιμερ. Και έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά και για το Πάρκινσον. Από εκεί και πέρα για θεραπεία, εγώ πιστεύω ότι συνολικά η έρευνα, συνολικά αυτή τη στιγμή, απέχει πάρα πολύ από το επίπεδο της θεραπείας. Αυτό που ίσως γίνει εφικτό στα επόμενα χρόνια, βέβαια θέλει αρκετή δουλειά από όλους τους ερευνητές, είναι να μπορέσουμε να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία αναστολής συγκεκριμένων βιοδικτών που επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου. Δηλαδή να μπορέσουμε να πάμε για αναστολή, καθυστέρηση δηλαδή της νόσου, και πιστεύω ότι η θεραπεία απέχει πάρα πολύ. Άρα αυτό είναι που μου είπατε μόλις, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι το πώς παντρεύεται η πληροφορική με τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Αυτή θα ήταν η απάντηση? Ο γενικότερος κλάδος της πληροφορικής λέγεται βιοπληροφορική, όπου αφορά πλέον
όλες αυτές τις εφαρμογές. Το σημαντικό σε αυτό είναι ότι και όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα πλέον στηρίζονται σε αλγοριθμική σκέψη, είναι αλγοριθμικές διαδικασίες και συσχετίζουν πλέον συγκεκριμένους βιοδείκτες μέσα σε έναν ολοκληρωμένο ολιστικό μηχανισμό. Αυτή είναι όλη πλέον η τάση που υπάρχει για την αντιμετώπιση ασθενειών στην σύγχρονη ιατρική. Θα μας μιλούσατε και για τα ωφέλη που έχετε εσείς και κατ' επέκταση το κοινό μέσα από τις δικές σας έρευνες. Κοιτάξτε, το βασικό θέμα είναι το εξής, ότι για πρώτη φορά μπορούμε να πάμε σε πρώιμη διάγνωση νόσων. Αυτό αρχίζει να διαφαίνεται σημαντικό πλέον και παγκόσμια. Το 2012 το Νάτσουρ αφιέρωσε ένα ολόκληρο αφιέρωμα πάνω στο πόσο σημαντική είναι η πρώιμη διάγνωση για το Αλτσχάιμερ, καθώς όλες οι φαρμακευτικές αγωγές αυτή τη στιγμή έχουν αποτύχει. Και το 2013 για πρώτη φορά και το FDA έχει βγάλει συγκεκριμένη αποδοχή πρωτοκόλων για μηχανισμούς πρώιμης διάγνωσης, ειδικά για το Αλτσχάιμερ. Αυτό πρακτικά σημαίνει τι, ότι αν γνωρίζουμε πολλά χρόνια νωρίτερα, 5-10 χρόνια νωρίτερα, την εξέλιξη της νόσου, ίσως να μπορούμε να την αναστείλουμε και ίσως αυτά τα φάρμακα να είναι πιο αποτελεσματικά αν χορηγηθούν νωρίτερα στον άνθρωπο. Άρα μπορεί να βοηθούν και οι φαρμακευτικές βάσει των αποτελεσμάτων αυτών. Ναι, γιατί πιστεύω ότι η βασική δουλειά που έχει γίνει, δηλαδή στην παραγωγή φαρμάκων, είναι εξαιρετική. Απλώς τα φάρμακα χορηγούνται πολύ αργά. Κάτι τελευταίο που σχεδιάζετε έτσι μελλοντικά? Είμαστε ήδη στη φάση δύο ερευνητικών προσπαθειών, δηλαδή η μία είναι οι κλινικές μελέτες, δηλαδή προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να εξετάσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασθενών με συγκεκριμένους βιοδείκτες μέσα σε μία χρονική εξέλιξη. Αυτό το πράγμα θα μας δώσει πρότυπα, μοντέλα δηλαδή, πάνω στα οποία θα μπορούμε να δούμε συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες, αν δουλεύουν ή όχι και ποιους βιοδείκτες αναστέλουν. Αυτό είναι ο άμεσος στόχος μας σε σχέση με το Αλτσχάιμερ. Και το δεύτερο, έχουμε ξεκινήσει ήδη από πέρυσι την πορεία για να δούμε για την πρώιμη διάγνωση του Πάρκινσον. Βέβαια είμαστε πολύ στην αρχή, κάποια αποτελέσματα φαίνονται αισιόδοξα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά σε αυτό. Εμείς κάθε δύο χρόνια πλέον έχουμε καθιερώσει το συνέδριο του Genedis, το οποίο την πρώτη χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά, έγινε στην Κέρκυρα. Το 2016 σκοπεύουμε μάλλον να το κάνουμε στην Κύπρο. Έχουν μαζευτεί από τους καλύτερους ερευνητές από όλο τον κόσμο, δηλαδή πέρυσι ήταν 18 προσκεκλημένοι ερευνητές κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο και γύρω στους 400 συμμετέχοντες. Φέτος περιμένουμε ακόμα περισσότερους και εκεί πιστεύω θα γίνει μια γόνιμος διάλογος και ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτές τις ασθένειες παγκόσμια. Όταν μιλάμε, να εξηγήσουμε έτσι και κάτι για κάποια τέτοια ερευνητικά προγράμματα, υπάρχει κάποιο τέλος στις θεραπείες αυτές, στις έρευνες αυτές? Δηλαδή, να πούμε ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ολοκληρωθούν, ναι, οι έρευνες και αμέσως μετά? Κοιτάξτε, το πρωτόκολλο πρώιμης διάγνωσης του Αλτσχάιμερ έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα οι κλινικές μελέτες έχουν έναν ορίζοντα περίπου 2 χρόνια, mm-hmm, εφόσον όλα πάνε καλά και δεν διακοπούν για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα τώρα, το ερευνητικό αποτέλεσμα που αφορά άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες δεν μπορούμε να το δώσουμε χρονικό ορίζοντα. Mm. Ευελπιστούμε δηλαδή σε 3 χρόνια να έχουμε κάποια αποτελέσματα, αλλά αυτό πάντα εξαρτάται από την ποιότητα του αποτελέσματος. Αν δεν είναι ποιοτικό, δεν μπορούμε με το ζόρι να πούμε ότι έχουμε αποτέλεσμα. Η χρηματοδότηση, να πούμε, είναι από την περιφέρεια, όπως μου είπατε, έτσι? Η χρηματοδότηση του εργαστηρίου έγινε από την περιφέρεια. Οι υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις προσπαθούμε να είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα, από το Horizon ή από συγκεκριμένες δράσεις φαρμακευτικών εταιριών. Και βάσει του αποτελέσματος αυτού που θα προταθεί, θα υπάρξει μια συγκεκριμένη θεραπεία και ένας συνδυασμός διατροφής, φαντάζομαι, έτσι, στους ανθρώπους? Κοιτάξτε, δεν είναι θεραπεία. Ουσιαστικά είναι χορήγηση φαρμάκων με στόχο την αναστολή. Δηλαδή, και στην αρχή της συνέντευξης σας είπα ότι εγώ είμαι απεσιόδοξος σε σχέση με τη θεραπεία. Είμαι όμως αισιόδοξος σε σχέση με αναστολή συγκεκριμένων βιοδικτών. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι εφικτό στα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι που υποστηρίζει το μηχανισμό είναι η διατροφή. Εκεί φυσικά θα πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι πιο κατάλληλοι. Εμείς
Στην ομάδα δεν έχουμε τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή δεν ασχολούμαστε με ερευνητικά αποτελέσματα στη διατροφή. Παίζει σίγουρα μεγάλο ρόλο, αλλά θα χρειαστεί κάποιο ερευνητικό κέντρο που εξειδικεύεται σε αυτό να συνεργαστεί μαζί μας ή να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα για να τα αναπτύξει μόνο του. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στις προσπάθειες. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Και τη Science You βεβαίως.